Ο Χριστός και η Παναγία, δεν έχουμε πει ψέματα για φάσεις που θα μας πούνε. Εγώ πάντως μπορώ να σας πω, παρότι δεν μου επιτρέπετε να αποκαλύψω, ότι σε προσωπικό διάλογο με τη Μανολίδου μου είπε ότι είχε δεχθεί και άλλου είδους πρόσκληση, την οποία και αυτή δεν την απεδέχτηκε. Για πού είδους αυτό? Δεν μπορώ να πω και σε παρακαλώ πολύ να μην συνεχίσεις. Για αλλού. Είπα κάτι ρε Σάσα που δεν θέλω να συνεχίσει γιατί δεν μου έχει εξαιρετήσει να το πω. Είπα και άλλου είδους πρόσκληση έχει δεχθεί, την οποία δεν απεδέχθηκε. Βλέπετε τώρα την Πακοβίδου και τον Στρουγκλόπουλο. Με πείθουν εμένα. Εμένα με πείθουν. Δηλαδή δεν έχουν ανάγκη να πούν ψέμα. Δεν είναι όμως και το χιούμορ τους, ακόμα και αυτή τη στιγμή, που μπορούν να πούνε και εκείνοι χοντρά πραγματάκια, αλλά περνάνε πιο χαλαρά. Συγγνώμη, μα είναι χαλαρό. Είναι πολύ χαλαρό. Είναι ραδιοφωνική, είπε ότι δύο άνθρωποι που είναι κάτω από 50 στη δεκαετία 40-50 είναι μεγάλοι άνθρωποι. Εγώ θύχτηκα που το άκουσα αυτό. Αυτό είναι η ευγένεια. Μα και σένα φύγει αυτό. Δεν τα έχω πει αυτά, Άρη μου. Εγώ προσέχω πάρα πολύ. Πάντως φύγει ανθρώπους. Άρη, μπορεί να μου σούρει ο καθένας το ότι θέλει. Αλλά εμένα ρατσιστή δεν με έχει πει ποτέ κανένας. Δηλαδή δεν τα βάζω ποτέ με ανθρώπους που είναι αδύνατοι, χοντροί, κίτρινη, κόκκινη, μαύρη, ομοφιλόφιλη, straight, gay, παντρεμένη, ανήπαντρη, ψηλή, κοντή, ποτέ. Τόσα χρόνια. Μπορώ να τα βάλω με έναν άνθρωπο που είναι δυνατός, θα κοιτάει απέναντί μου και έχει διαφορετική άποψη με μένα. Ναι. Εκεί ναι. Αλλά ποτέ δεν έχω βάλει με έναν άνθρωπο που είναι διαφορετικός από κάτι που εγώ θεωρώ φυσιολογικό. Άρα λοιπόν δεν το έχω πει ποτέ εγώ να πω ότι είναι μεγαλύτερος, μικρότερος κτλ. Αυτό το λέω, δεν απλώς δηλαδή. Είναι ο δικός σου λόγος. Δεν κάνω εγώ από αυτά που λέει Μανολίδου. Σέβομαι κάποιον και δεν το συνεχίζω επειδή είναι 5 χρόνια μεγαλύτερός μου. Δεν είναι επιχείρημα αυτό. Είναι επιχείρημα αυτό.